ώστε να χρησιμοποιηθεί σαν τεχνογνωσία για αυτή την για την τεχνογνωσία για να δείτε τη νομοθεσία. Σας ζητήθηκε αυτή η άποψη και η εκτίμηση της ΓΙΟΜΕ για να βοηθήσουν με κάποιες θέσεις για την αλλαγή της νομοθεσίας. Τώρα είσαι σε προηγούμενη φάση. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιες είναι οι σχέσεις σας με τα άλλα δύο επίπεδα της διοίκησης, την περιφέρεια και την τοπική αυτοδιοίκηση και αν έχουν ξεκινήσει, αν υπάρχουν στην περιοχή κάποιες συνεδεύσεις γειτονιάς που να σας στηρίζουν. Εντάξει, τώρα το να θετήσουν ημερία, η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε πολύ καλά ότι σε μεγάλο επίπεδο μέσα στα υπουργεία δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κανέναν, είναι αυτή η διάθεση της δημοσιοπολιτικής ζωής. Αυτό που λέμε ότι πήγε κάποιος με Πασόκ να μπει μέσα στο υπουργείο όταν είπαν ότι θα ανοίξει τα πόδια, του λέει ο φίλος, πού πας, λέει μέσα. Γιατί λέει, γιατί πας μέσα, γιατί λέει δεν δουλεύουν, όχι. Πολύ δεν δουλεύουν. Το απόγευμα απλά δεν έχουν. Είναι αυτή η διάθεση των ανθρώπων ότι δεν έχουν αυτό το τσαγανό να τρέξουν κάποια πράγματα. Αν έγινε κάτι, έγινε από μια δικηγόρα που είναι αλληλέγγυα για μεγάλο διάστημα δίπλα μας, που έχει πάει τα λυσακά της να κατεβάσει νόμους και να κάνει προτάσεις για το πώς μπορεί να διορθωθεί ένα πράγμα στο όχι μόνο στο ειδικό, αλλά και στο γενικό. Γιατί ούτε για το γενικό είχαν διάθεση να κάνουν μάλλον κάτι. Ουσιαστικό απομόνευμα. Αυτή είναι η αλήθεια του πράγματος. Ότι έχει καταθέσει αρκετές προτάσεις όλο και έχει ακρίβει. Μαζί με φυσικά στη συνεργασία με διάφορους καθηγητές πανεπιστημίων και με μια συγκεκριμένη ομάδα που ενεργεί μέσω Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της ΚΟΜΟΣ. Αυτή είναι μία πλευρά του πράγματος. Τώρα, όσον αφορά για ξαναπέσω για την αλληλεγγύη και τύπους. Οι σχέσεις με την περιφέρεια και με την τοπική αυτοδιοίκηση και αν πέρα από την τοπική αυτοδιοίκηση, αν κάποιοι κάτοικοι έχουν γίνει κάποιες γειτονίες που να τους στηρίζουν. Ναι. Μόνο από κάτοικους. Η αλήθεια είναι ότι όπως είναι η φιλοσοφία δικιά μας, αυτούς τραβάει, είναι σαν το μαγνήτη, ας πούμε, τραβάς αυτούς που μπορείς να έρθεις. Και αντίθετα, διώχνουν αυτούς που θέλουν, δεν μπορεί. Στην προκειμένη περίπτωση, όταν είχαμε πάει στην περιφέρεια για να ζητήσουμε βοήθεια και καταλαβαίνετε ποιος είναι η περιφέρεια, είναι ο Τζίπρος, ο Απόστολος του Τζίπρος. Κόντεψα να μπούμε φυλακή, είναι αυτή η αλήθεια. Και σε δεύτερη φάση που μπήκε και ζήτησαν βοήθεια οι συνάδελφοι από την Κύρκυρα, χωρίς κανένα επιχείρημα ουσιαστικό, βγήκαν και ζήτησαν, έδωσαν απόλυτη βοήθεια. Και μάλιστα και διάφορες παρατάξεις. Ανάμεσά τους παραγνωμάσουν ότι είναι η παράταξη του δυστυχώς ταξικού φύλου του ΜΟΕ, παράταξή του, αλλά καλλιτολογώντας να πούμε ότι και έδωσε στήριξη και η αυτή, λέγοντας μάλιστα ότι οι εργαζόμενοι του ΜΟΕ είναι αλήτες, είναι αναρχικοί και κάνουν παρέμβαση διάνοση. Ήταν αυτό ακριβώς τα λόγια, ένα επιχείρημα που δεν μας στήριξε, στήριξε τους εργαζόμενους. Και αν είναι αυτά τα επιχειρήματα για να τους στηρίξουν, θα λάβουν τους στήριξη, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Πρέπει να ξεχωριστεί ότι δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με τους συναδέλφους, αυτή είναι αλήθεια. Εμείς κάναμε μια πρόταση, γιατί πρέπει να πούμε γι' αυτό, να διευκρινιστεί και να γραφτεί ακόμα μια φορά, ότι αυτή η πρόταση που κάναμε ήταν ότι σε ένα γενικότερο χώρο που είναι 138 στρέμματα, εμείς ζητήσαμε το 1/6 της συνολικής αξίας. Το 1/6 για να συνεχίσουμε να λειτουργούμε και δεν ζητήσαμε καμία ιδιοκτησία από αυτό το κομμάτι, ζητήσαμε μόνο τη λειτουργία. Είναι ξεκάθαρο. Και τα πάντα 5 έκτα να μπορέσουν να τα διαθέσουν όπως νομίζουν αυτοί για να πάρουν τις αξιώσεις, να ικανοποιηθούν οι αξιώσεις. Δυστυχώς δεν υπήρχε μια τέτοια συμφωνία γιατί θα εμπλεκόταν σε αυτό το 1/6 όπως προτείναμε. Θα εμπλεκόταν κάποιος κρατικός φορέας που θα ικανοποιούσε τις δικές του αξιώσεις που είναι σύσσωμες μαζί με τους ίδιο κατάταξη μαζί με τους εργαζόμενους. Οπότε καταλαβαίνετε όλο αυτό το κομμάτι θα απελευθέρουμε να πάρουν τα χρήματά τους στο ακέραιο από το υπόλοιπο που έμεινε. Δεν θα έμεινε ως αξιωτής ο δημόσιος υπαλλήλος. Οπότε για εμάς ήταν μια λύση. Μια λύση για να τελειώνει το ζήτημα
Αλλά από ό,τι φαίνεται οι συνάδελφοι δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν και τα επιχείρηματά τους ήταν ότι η περιουσία είναι δικιά μας. Έτσι καταλαβαίνουμε. Διότι από εκεί πιστεύουν ότι θα βγάλουν, ακούς κάτι νούμερα, 70-100.000 καθένας για να περάσει τα γράμματά τους. Αν υπάρχει τέτοια αντίληψη στην εργατική τάξη, γι' αυτό μας βάζει ακριβώς σε άλλο σημείο, με τις πολιτικές άλλο σημείο, μας και άλλο σημείο. Αυτό που είδα αυτές τις μέρες από την Ευρωβουλία, αυτό που είδα αυτές τις μέρες είναι ακριβώς αυτό που είπα πριν. Το ποιοι μας στερίζουν και ποιοι μας έχουν απέναντί μας. Φάνηκε τώρα γιατί ήμασταν όλη μέρα στον δρόμο, βλέπουμε τη συνέχεια στην κίνηση μας και είναι ακόμα πιο έντονο. Είναι άνθρωποι που είναι άνεργοι, άνθρωποι που ίσως υποφέρουν, δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα, αλλά παρόλα αυτά εκείνη του συγκινητικού ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν το πάνε για να φέρουν ένα ποτήρι νερό και ένα πιάτο φαΐ στους εργαζόμενους στην τομέα. Απ' την άλλη είναι αυτό που καταγγέλθηκε βέβαια, το να είσαι στην αυλή, να το ξύνεις στην αυλή κάποιον και αυτός να σε βλέπει μόνο πίσω από τα θυμία τζάμια. Και κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουμε πίσω από τα θυμία τζάμια τι κίνηση έκανε με τα χέρια, γιατί δεν μπορούμε να δούμε. Και αυτό είναι το. Δεν έφερε ούτε ένα ποτήρι νερό για να πει ότι εντάξει, είστε μέσα στην αυλή μου. Πάρτε ένα ποτήρι νερό τουλάχιστον να ξεδιψάσετε. Εκεί φαίνεται και η ανατολότητα των ανθρώπων και το τονίσαμε και με τον κοιμόσο μας που σκέφτηκα. Φυσικά και με τον Μάνο Τσάο που κατέβηκε στο πεζοδρόμιο και τραγούδησε μια κιθαρούλα και μας τη σήκωσε εκεί πέρα. Αλλά και με τον Μιχαήλ Λεβί που δεν πιστεύω ότι έχουν τόσο ανεπτυρότητα αυτή στον τρόπο σκέψης ή σε αυτά που έχουν γράψει από το συγκεκριμένο. Αυτός κατέβηκε στον δρόμο παρόλα αυτά και μας έδωσε κάποιες από τις σκέψεις του Μεράς και κάποιες από τις σκέψεις του μαζί του κόσμου που είναι εκεί πέρα. Και εκεί νιώθουμε ακόμα ότι είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, γιατί στην ουσία έχουμε αυτό που θέλουμε. Την επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που υποφέρουν, τους ανθρώπους που είναι κυνηγημένοι και καταπνευμένοι. Αυτό μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρουν οι προσωπαρισμοί. Άλλωστε που δηλώσαμε δεν είμαστε κύριοι, οι κύριοι είμαστε παράμονοι και τόκουπα. Και ευτυχώς το παράμονοι και τόκουπα, γιατί όταν σου βάλουν χέρι στην τσέπη να σου για να στα πάρουν, σκαλάνε το μανιτζικό που του πέτσε και βάλει πολλά ίσω. Και ακόμα σου ζητάει. Το σύνθημα αφορά βέβαια την ελληνική κοινωνία, αλλά όπως λέμε είναι γραμμένο και στα γαλλικά και είναι αυτό ακριβώς. Το ότι η πρότασή μας προς την εργατική τάξη συγκεκριμένα είναι το σύνθημα αυτό, αλλά και γενικότερα προς όλη την κοινωνία. Και λέμε ότι όταν τα αφεντικά η αστική τάξη έχει κάνει νόμο τις απολύσεις και την ανεργία, είναι καθήκον της εργατικής τάξης να καταλαμβάνει τα μέσα παραγωγής και να τα πάρουν στα χέρια τους. Και αυτό, αυτή την πρόταση είναι και προς όλη την κοινωνία ότι μόνο εμείς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Βλέπουμε, το βλέπουμε καθημερινά ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να μπουν κάποια πράγματα στη σειρά και να αρχίσει κάπως να μην υποφέρει η κοινωνία. Αντίθετα, φτιάχνουν όπως που να με φέρουν ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό το μόνο που είναι η επιλογή για εμάς που έχουμε είναι να τους αρπάξουμε τα πράγματα στα δικά μας χέρια για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να βγούμε από αυτό που θα δυσκολύσουμε. Θέλουμε να τελειώσουμε και το σύνθημά μας. Χωρίς εσένα, γρανάζει δεν γίνεται. Εργάτη, μπορείς χωρίς αφεντικά. Μπορούμε να το πούμε όλοι μαζί και δυναμικά. Χωρίς εσένα, γρανάζει δεν γίνεται. Εργάτη, μπορείς.